Το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση έχει τίτλο «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών». Αλήθεια, ποιο νομοθετικό πλαίσιο κωδικοποιείται? Κωδικοποιείται όλους αυτούς τους νόμους που ψήφισαν οι κυβερνήσεις διαχρονικά, ένα πλαίσιο οδυνηρό για επιβάτες και ναυτεργάτες. Με αυτό επικυρώνει τις σχετικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ουσία επιχειρείται να διαχειριστείτε και να κλιμακώσετε την ατλαντική πολιτική στον χώρο της ακτοπροείας, με κριτήριο βέβαια την πολύμορφη στήριξη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και την αύξηση της κερδοφορίας τους, δυναμώνοντας την επίθεση ενάντια στους ναυτεργάτες και διαμορφώνοντας τους οδυνηρούς όρους για τις επιβάτες, τις λαϊκές οικογένειες και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τις ακτοπροϊκές συγκοινωνίες. Το νομοσχέδιο θωρακίζει, ενισχύει και επεκτείνει την απελευθέρωση ακτοπροϊκής, σύμφωνα με τον επικίνδυνο κανονισμό 3577 του 1992 και την κοινή ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελεί βάση για την ενίσχυση της εφοπλιστικής επιθετικότητας και ασυδοσίας απέναντι στους ναυτεργάτες. Απελευθέρωση που έχει στηριχθεί από Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει οδηγήσει σε οδυνηρές μειώσεις των οργανικών συνθέσεων και ταυτόχρονα έχει συμβολή στην εκτείναξη στα ύψη των τιμών των εισιτηρίων των επιβατών και των οχημάτων που μεταφέρονται με τα πλοία. Τα περί προστασίας των ναυτεργατών και των επιβατών που περιλαμβάνονται στον ελόγω κώδικα είναι ένα δημαγωγικό πυροτέχνημα για να περάσει η βασική γραμμή προώθησης των εφοπλιστικών συμφερόντων που υπηρετούν όλα τα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ή μνημονιακοί και μη νόμοι που έχουν πλήξει τους μισθούς, τις συντάξεις και τα εργασιακά δικαιώματα, έχουν εντατικοποιήσει τη δουλειά με αρνητικές συνέπειες σε βάρος της υγείας και της ασφάλειας των ευτεργατών, της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Επειδή στο νομοσχέδιο γίνεται λόγος για την προστασία των ευτεργατών, θα θέσουμε σύντομα ορισμένα ζητήματα. Για ποια προστασία μπορεί να γίνει λόγος όταν έχουν μειωθεί δραματικά οι μισθοί και οι οργανικές συνθέσεις που έχουν επιβληθεί, όπως και οι άθλιες εργασιακές σχέσεις, σε συνθήκες πολύ επικίνδυνης εντατικοποίησης της δουλειάς νύχτα-μέρα, ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού? Για ποια προστασία μιλάει το νομοσχέδιο και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνθήκες απανωτών, ασταμάτητων δρομολογίων, με την επίσκεψη πολλών νησιών που καταπονούν τους ναυτεργάτες και τα ίδια τα πλοία που αντιμετωπίζουν σωρία βλαβών? Μιλάμε για ταξίδια οδύσσιας με εξάντληση των πληρωμάτων. Αναφέραμε και χθες ένα παράδειγμα, το δρομολόγιο Blue Star νήσος Μύκονος. Πάει Πειραιά, Σύρο, Μύκονο, Άγιο Κύρικο, Καρλόβαση, Βαθύ, Χίο, Μυτιλίνη, Λίμνο, Καβάλα και μετά επιστροφή. 18 λιμάνια, κύριε Υπουργέ. 18 λιμάνια. Το δρομολόγιο του Blue Star Πάτμος. Πειραιά, Πάτμος, Λειψή, Λέρος, Κάλυμνος, Κος, Σίμη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και επιστροφή. Η εργασιακή ζούγκλα διευρύνεται. Σύμφωνα και με καταγγελίες των ναυτεργατικών σωματείων. Το αναφέραμε και χθες. Ναυτιλιακή εταιρεία, με βάση τα δρομολόγια της, κάθε Παρασκευή, Κυριακή, Δευτέρα, εκτελεί 2 φορές το δρομολόγιο Πειραιά, Σύφνο, Σέριφο, Μήλο, Σέριφο, Σύφνο, Πειραιά, με αναχώρηση από Πειραιά στις 8, με τέλος δρομολογίων στον Πειραιά στις 22:50. Το έχετε υπόψη σας, κύριε Υπουργέ. Το ξέρετε, αλλά δεν κάνετε τίποτα. Στο πλοίο ναυτολογείται διπλό πλήρωμα την Παρασκευή, που απολύεται την ίδια μέρα. Και αντίστοιχα, ναυτολογείται την Κυριακή και απολύεται τη Δευτέρα. Η ναυτιλιακή εταιρεία, σε γνώση και σε συνεργασία με τη λιμενική αρχή, στην αιτιολογία της απόλυσης τι γράφει κάθε φορά? Λόγω μετάθεσης, παραβιάζοντας ακόμα και τα ελάχιστα που προβλέπονται στις συλλογικές συμβάσεις της ακτοπροϊκής. Συνεχώς εφοπλιστές οι κυβερνήσεις επιδεινώνουν τις εργασιακές συνθήκες και τους μισθούς των ευτεργατών, μειώνουν τις οργανικές συνθέσεις και επιβάλλουν εξαντλητικά ωράρια, διαφορώντας για την υγεία των ευτεργατών, των επιβατών, την ασφάλειά τους, ενώ τους μισθούς τους έχουν χρόνια τώρα καθυλωμένους. Με την κατάργηση της δεκάμηνης ναυτολόγησης, τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, με δουλειά τα Σαββατοκύριακα για 3 έως 4 μήνες το χρόνο
και με μείωση βέβαια, όπως είπαμε, παραπάνω των οργανικών συνθέσεων. Για ποια προστασία γίνεται ο λόγος όταν οργιάζει η εργοδοτική τρομοκρατία και ανά πάσα στιγμή και ρεφολεκτεί η απόλυση σε συνθήκες υψηλής ανεργίας? Αυτά τα σοβαρά προβλήματα τα έχουν αντιπαλέψει οι ναυτεργάτες με τους αγώνες τους, φουντώνουν όμως με την κυβερνητική αντιναυτεργατική πολιτική και την εφοπλιστική επίθεση. Γίνεται λόγος επίσης για την προστασία των επιβατών. Θέτουμε επίσης ορισμένα ζητήματα. Τι προστασία μπορεί να υπάρχει όταν τα εισιτήρια για τους επιβάτες σε τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης ή επαγγελματικά έχουν γίνει απαγορευτικά τα τελευταία χρόνια για τις λαϊκές οικογένειες και αυτό το διάστημα έχουν ξεπεράσει κάθε φαντασία? Σε μια περίοδο που η ακρίβεια ξαναμίζει το λαϊκό εισόδημα, οι εφοπλιστές βάζουν ξανά φωτιά στα εισιτήρια και τα ανάβλα των ακτοπλοϊκών γραμμών. Μεταξύ 2010 και 2019 αυξήθηκαν πάνω από 40%. Μέσα στο χειμώνα που πέρασε αυξήθηκαν και πάλι 5 έως 12, 16,32%. Τώρα και πριν την έναρξη καλοκαιρινής περίοδου εκτόδευσαν και πάλι τις τιμές, με αυξήσεις που ξεκινούν από 10% και φτάνουν έως 41% για την ΚΟ. Για να ταξιδέψει σήμερα μια τετραμελής οικογένεια από τη Ρόδο για τον Πειραιά, θέλει μόνο για εισιτήρια, χωρίς αυτοκίνητο και χωρίς θέση, το αντικατάστρωμα, 330 ευρώ. Από τη Λίμνο, 312 ευρώ. Από τη Σάμο, 262 ευρώ. Από Ικαρία, 208 ευρώ. Το ίδιο, βέβαια, απαράδεκτο είναι για μια οικογένεια από την υπηρετική χώρα που θέλει να ψευθεί τα νησιά να πρέπει να πληρώσει έναν ολόκληρο μέσο μισθό. Είναι πρόκριση να επικαλούνται οι εφοπλιστές ακτοπλόοι ως αιτία για τις νέες αυξήσεις στην ακρίβεια στα καύσιμα, όταν αυτή σε αντίθεση με όλους τους άλλους, τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, σε μικρούς επιχειρηματίες, τους αγρότες, έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο, πέρα από όλα τα άλλα που έχουμε πει τα προνόμια για τις φοροαπαλλαγές. Μόνο για την πανδημία εισέπραξαν 79 εκατομμύρια ευρώ. Η σταθερή χρονιάτικη επιδότηση έχει φτάσει στα 138 εκατομμύρια ευρώ και για την ανανέωση του στόλου έχουν προβλεφθεί 370 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ και 300 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Νέαρχος. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αυτοί είναι αναξιοπαθούντες. Και στην τοποθέτηση ο εισηγητής, αλλά και ο Σεντορινιός χθες, εγκαλεί την κυβέρνηση γιατί δεν έδωσε ακόμη τα 50 εκατομμύρια ευρώ για τις άγονες γραμμές και δεν έχει ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, γι' αυτό και οι ακτοπλόοι αυξάνουν τα εισιτήρια. Αλλά τι προστασία μπορεί να υπάρχει όταν η κατάσταση αυτή τροφοδοτεί την ακρίβεια στα νησιά και επιδρά αρνητικά στη ζωή του νησιώτικου πληθυσμού? Τι προστασία όταν υπονομεύεται η ασφάλεια των επιβατών και ναυτεργατών, αφού τα υπερήλικα, υποσυντήρητα πλοία, το ένα στα τέσσερα που δρομολογούνται είναι πάνω από 30 ετών, αυξάνοντας τους κινδύνους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα? Μελέτες υπολογίζουν ότι το 2030 το 74% του ακτοπλοϊκού στόλου θα είναι άνω των 30 ετών. Τι προστασία μπορεί να υπάρχει όταν η μείωση του αριθμού των μελών του πληρώματος έχει οδηγήσει σε προβλήματα καθαριότητας σε πολλά πλοία, σε βρώμικες καμπίνες, ενώ οι επιβάτες σκέφτονται ακόμα για τον καφέ ή το σάντουιτς λόγω της ανώδου των τιμών? Ζούμε στον 21ο αιώνα, σε μια νησιωτική χώρα, και όχι μόνο δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της διαρκούς και απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των νησιών, αλλά η κατάσταση επιδεινώνεται κάθε χρόνο. Δεκάδες νησιά μένουν χωρίς τακτική συγκοινωνία, ιδίως τα μικρότερα, και το χειμώνα, που υποφέρουν βέβαια από επιλογές της κυβέρνησης με μπαλώματα δηλαδή που κάνει, και η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Οι εφοπλιστές απολαμβάνουν ένα σωρό προνόμια φοροαπαλλαγές, αφορολόγητο πετρέλαιο, μειωμένες οργανικές συνθέσεις, καταπατούν ακόμα και την ασφαλιστική νομοθεσία σε βάρος του ΝΑΤ για πολλά χρόνια. Η κυβέρνηση, όπως οι προηγούμενες, με την πολιτική της, στηρίζει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία, την απελευθέρωση της ακτοπλοείας και την ένταση της εκμετάλλευσης των ναυτεργατών, τη χρησιμοποίηση ναυτεργατών χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα στα πλοία με ξένη σημαία, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό 3577 του 1992. Το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις τους υπηρετούν τα εφοπλιστικά συμφέροντα. Οι μηχανισμοί τους χρησιμοποιούνται για την καταστολή των ναυτεργατικών
αγώνων, όπως έχουμε ζήσει πολλές φορές στον Πειραιά και σε άλλα λιμάνια. Οι ναυτιλιακές εταιρείες εκμεταλλεύονται τους ναυτεργάτες, συγκέντρωσαν κέρδη και συσσόρευσαν μεγάλα κεφάλαια στην πορεία του χρόνου, γεννήθηκαν μεγάλες μονοπωλιακές μονάδες, αλλά το πρόβλημα της εξυπηρέτησης των νησιών παραμένει και οξύνεται. Οι μύθοι για το ρόλο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, του εφοπλιστικού κεφαλαίου έχουν καταρρεύσει. Κριτήριο της καπιταλιστικής ανάπτυξης που προσκυνάτε όλοι σας είναι το κέρδος, γι' αυτό καταπατά τις λαϊκές ανάγκες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που προσπαθείτε να κρύψετε όλα τα αστικά κόμματα και οι αστικές κυβερνήσεις, ακόμα και οι άνθρωποι τους βέβαια στο συγκαλιστικό κίνημα, ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός που βάζει πλάτη στην επίθεση των εφοπλιστών. Θέλουμε να επιμείνουμε στην ανάδειξη και αποκάλυψη του μηχανισμού του αστικού κράτους, που μέσα από αυτόν καθορίζεται η εκτοπλοϊκή συγκοινωνία και κρέμεται η τύχη των νησιών και του νησιώτικου πληθυσμού. Οι πλειοκτήτες καταθέτουν δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 9 του νομοσχεδίου για δρομολόγηση των πλοίων του ανάλογα με τα συμφέροντά τους και το κριτήριο του κέρδους, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τα φιλέτα. Οι γραμμές που θα μείνουν στα αζήτητα μπαίνουν σε μια μεγάλη περιπέτεια. Το Υπουργείο Ναυτιλίας καλεί τους πλειοκτήτες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη δρομολόγηση πλοίων σε γραμμή ή γραμμές που δεν εξυπηρετούνται για να συναυθεί σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας. Αν δεν υποβληθούν προτάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του νομοσχεδίου, ή δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πρόκρισης, προκυρήσεται μειοδοτικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας με μίσθωση κτλ. Κτλ. Και βέβαια, το πρόβλημα της εξυπηρέτησης των νησιών ακόμα δεν έχει λυθεί, η περιπέτεια συνεχίζεται. Ο Υπουργός Ναυτιλίας, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού, μπορεί να χρησιμοποιεί την απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νομοσχεδίου, για σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης δρομολογίων λόγω αθέτησης υποχρέωσης του πλειοκτήτη, και πάλι απευθείας ανάθεση. Ένας φαύλος κύκλος. Η δρομολόγηση πλοίων και η εξυπηρέτηση των νησιών των υποβατών είναι δυστυχώς μια ζαριά με μόνιμους χαμένους στους νησιώτες που μένουν χωρίς πλοία ή με εντελώς πλημερή εξυπηρέτηση και το μαρτύριο συνεχίζεται. Με απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας δίνεται να ανακληθεί η ανακοίνωση δήλωση δρομολόγησης πλοίου ή πλοίων εφόσον, όπως αναφέρει στο άρθρο 6 του νομοσχεδίου, δεν διαταράσσεται η εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών της γραμμής που είναι δρομολογημένο το πλοίο, μόνο που αυτή η επιλογή χωράει πολύ νερό, γιατί έχει μέσα της πολλά ελαστικά στοιχεία, παράθυρα να το πούμε έτσι, και λειτουργεί σε βάρος των αναγκών των νησιωτών και των επιβατών. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και η διακοπή των δρομολογίων για 2 και πάνω μήνες που η πείρα έχει δείξει ότι κάνει το βίο αβίωτο των κατοίκων των νησιών. Αυτή είναι η κατάσταση. Σε αυτή την αθλειότητα έχει οδηγήσει η ανάπτυξη που έχει κριτήριο το κέρδος των εφοπλιστών και η διαχείριση των συμφερόντων τους από το αστικό κράτος και τις κυβερνήσεις τους. Και αυτή την άθλια κατάσταση την πληρώνει ακριβά ο λαός μας με την αβάσταχτη φορολογία του, με τα φορολογικά χαράτσια που χρησιμοποιούνται για να πληρώνει το αστικό κράτος τους εφοπλιστές στο όνομα της εξυπηρέτησης των λεγόμενων άγωνων γραμμών. Πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο, δεκάδες εκατομμύρια στα ταμεία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, 1,5 δισεκατομμύρια συνολικά τα τελευταία χρόνια. Όσο μας αφορά, προσπαθούμε να ανοίξει η συζήτηση μέσα στους νησιώτες, στους ναυτεργάτες, στους εργαζόμενους, που προσπαθούν να κλέψουν λίγες μέρες για να ξεκουραστούν, κάνοντας χίλιες θυσίες για να εξοικονομήσουν τα αναγκαία και τραβάνε τα μαλλιά τους από το κόστος των εισιτηρίων και τα έξοδα ενός ταξιδιού ή την εξασφάλιση καταλήμματος. Να ανοίξει συζήτηση και να οργανωθεί ο αγώνας, ο συντονισμένος αγώνας των ναυτεργατών και των νησιωτών, των συγκαλιστικών και άλλων μαζικών οργανώσεών τους, που δεν ανέχονται αυτή την τραγωδία και επιμένουν στα δικαιώματά τους στην ικανοποίηση των αναγκών τους. Να δυναμώσει πάλι για τακτικά δρομολόγια, για μείωση των τιμών των εισιτηρίων κατά 50%, για δωρεάν μεταφορά των ατόμων με αναπηρία και ειδική πραγματική φροντίδα και όχι τις προχειρότητες που προβλέπει το νομοσχέδιο για ειδικές ρυθμίσεις για να μπορούν να ταξιδεύουν και οι συνταξιούχοι αλλά και οι πολίτες. Υπάρχει και κείμενο των αναπήρων.
Το ΚΚΕ επιμένει στην εφαρμογή της λογικής σύμβασης των αυτεργατών, που έχει γίνει κουρέλι και είναι παγωμένη εδώ και πολλά χρόνια. Συλλογική σύμβαση με πραγματικές αυξήσεις, με εργασιακούς όρους που θα επιτρέπουν την ξεκούραση των πληρωμάτων και όχι την σημερινή κατάσταση, την εντατικοποίηση. Στην προστασία της ασφάλειας, της υγείας και της ζωής των αυτεργατών και επιβατών, γιατί έχουμε ζήσει τα τραγικά ναυτικά ατυχήματα, γνωρίζουμε τις συνέπειες των επαγγελματικών ασθενειών. Το ΚΚΕ επιμένει στην αναγκαιότητα της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης όλων των νησιών, χωρίς διακρίσεις, χειμώνα-καλοκαίρι, στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, και αυτό είναι σε κάθε αντίθεση με την καπιταλιστική ιδιοκτησία στα πλοία και το κριτήριο του εφοπλιστικού κέρδους που αυτό κυριαρχεί. Αυτό έχει αποδειχθεί για δεκαετίες. Η εργατική τάξη και οι σύμμαχοί της, οι πολλοί, αυτοί που παράγουν τον πλούτο, έχουν συμφέρον να κοιτάζουν μπροστά, να διεκδικήσουν τη δική τους εξουσία και να αναλάβουν την ευθύνη να κρατήσουν το τιμόνι διακυβέρνησης αυτής της χώρας. Τα πλοία, γενικότερα οι μεταφορές, τα ναυπηγεία, τα λιμάνια, με κοινωνική ιδιοκτησία, με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό και εργατικό λαϊκό έλεγχο μπορούν να ικανοποιήσουν ανάγκες. Με αυτά τα εργαλεία μπορεί να αλλάξει πραγματικά η κατάσταση, να χτιστούν σχεδιασμένα σύγχρονα πλοία, να εξυπηρετηθούν τα νησιά, να κινούνται οι επιβάτες με προσιτό αντίτιμο, με κοινωνικά κριτήρια να γίνει αναψυχή κοινωνικό δικαίωμα. Με αυτά τα εργαλεία θα καταργηθεί η εκμετάλλευση των αυτεργατών και όλων των εργαζομένων, θα εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας και της ασφάλειας και ανθρώπινοι όροι εργασίας και αμοιβής. Ο λαός μας έχει μνήμη και κριτήριο και μπορεί να βγάλει συμπεράσματα από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, να απορρίψει και να αντιπαλέψει τη λογική του μικρότερου κακού ή των ψευδοσωτήρων, πιστεύοντας στις δικές τους δυνάμεις, οργανώνοντας την πάλη τους, συμπορευόμενος με το ΚΚΕ, που είναι όλα τα χρόνια στην πρώτη γραμμή των λαϊκών αγώνων. Το ΚΚΕ αντιτάσσεται στο νομοσχέδιο, ζητά να αποσυρθεί, καταψηφίζει και συνεχίζει τον αγώνα μαζί με τους αυτεργάτες, τους εργαζόμενους, τους νησιώτες, τα λαϊκά στρώματα της χώρας μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.